Φίλες και φίλοι του Sport Κυκλάδας, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στα γραφεία της ΑΕ Μυκόνου, της Αθλητικής Ένωσης Μυκόνου. Μαζί μας ο υπεύθυνος Ακαδημιών, ο κύριος Μάκης Πούλος. Coach, καταρχήν συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για την πρόκριση και του Σαββατοκύριακου και της K16, αλλά και των 4 τμήματων σε όλα τα Final Four. Καταρχήν, η πρώτη μας ερώτηση είναι σε τι οφείλεται η επιτυχία στο να περάσουν και τα 4 τμήματα στα Final Four των εκάστοτε κατηγοριών. Νομίζω ότι κάθε επιτυχία στηρίζεται πίσω από δουλειά. Έτσι και αυτή η επιτυχία της Ακαδημίας μας, γιατί έχουμε μια Ακαδημία η οποία μετά τη συγχώνευση είναι γύρω στα 250 παιδιά, συνολικά όλα τα παιδιά όλων των ηλικιών. Εμείς φέτος κατεβάσαμε δεύτερη ομάδα στο πρωτάθλημα, γιατί ξέραμε ότι η K18 δεν θα έχει αγώνες πολλούς και όντως δεν έχει πολλούς αγώνες. Και είναι τα παιδιά τα οποία απαρτίζαν και τις αποστολές της πρώτης ομάδας στη Γάμα Εθνική. Κατεβάσαμε και τη Β' ομάδα σαν ένα αναπτυξιακό τμήμα, ως επιτοπλίστων παίζαν παιδιά της K18. Συν τα άλλα τμήματα, ένα τμήμα της K16, δύο τμήματα της K14, δύο τμήματα της K12, δύο της K10. Όλη η Ακαδημία αριθμούσε 9 τμήματα. Ήταν ένας πάρα πολύ μεγάλος μαραθώνιος. Αλλά η δουλειά όλων των εμπλεκομένων, των προπονητών, η προσπάθεια, η βοήθεια από τη διοίκηση, νομίζω έφερε αποτελέσματα και ήταν τα πιο θετικά. Είμαστε πάρα πολύ, και εγώ πάρα πολύ ευχαριστημένος και ευτυχισμένος, τόσο εγώ όσο και η διοίκηση, όλοι όσοι είναι κοντά στην ομάδα, που καταφέραμε να περάσουμε και τα 4 τμήματα στους τελικούς. Coach, υπάρχει μια, μάλλον όπως όλα δείχνουν, το ένα Final Four, θα γίνει στην Κύθνο, στο νησί της Κύθνου. Ένας καινούριος τόπος, από όσο γνωρίζουμε τουλάχιστον, ο Μύκονος δεν έχει παγώνεστη απέναντι στην Κύθνο, στην έδρα της, ή δεν έχει ταξιδέψει ακόμα στο νησί της Κύθνου. Ποια η άποψή σας για το συγκεκριμένο τόπο διεξαγωγής ενός Final Four, του K16 συγκεκριμένα, που συμμετέχει και η τοπική ομάδα? Ναι, όχι, νομίζω ότι είναι κάτι πολύ θετικό αυτό, γιατί παίρνουμε καινούριες και εμείς παραστάσεις, γίνεται σε ένα νησί καινούριο, που εννοώ καινούριο με την έννοια που δεν έχει ξαναγίνει πάλι και ανάλογη διοργάνωση. Φαντάζομαι οι άνθρωποι έχουν πολύ μεγάλη όρεξη για το ποδόσφαιρο. Ξέρω πολύ καλά ότι γίνεται και εκεί πολύ καλή δουλειά, έχει ξεκινήσει πολύ καλή δουλειά τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει ένα καινούριο γήπεδο και νομίζω ότι θα είναι μια πολύ καλή διοργάνωση στην Κύθνο. Με την ευκαιρία αυτή θέλω να πω ότι στην Κύθνο θα συμμετάσχει η K16 του συλλόγου μας, η οποία ήταν η τελευταία ομάδα που πήρε την πρόκληση για την τελική φάση. Μετά από ένα μεγάλο σπριντ που έκανε από τα μέσα του πρωταθλήματος και μετά, παίρνοντας διαδοχικές νίκες και στα τελευταία δύο παιχνίδια που παίξαμε στο γήπεδό μας εδώ με το Νέα Σύρο και το Βαλένθια, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τα παιδιά. Δείξανε μια πολύ μεγάλη ωριμότητα από τακτικής πλευράς εννοώ και είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος και για αυτή την ομάδα και για τις άλλες ομάδες. Coach, ποιος είναι ο τρόπος λειτουργίας των τμήματων? Υπάρχει κάποιος ενιαίος προγραμματισμός? Κοιτάξτε, στην αρχή της χρονιάς, πριν ξεκινήσουν φυσικά τις προπονήσεις, έχουμε κάποια meeting με τους προπονητές. Εγώ έχω οριστεί από τη διοίκηση ως υπεύθυνος της Ακαδημίας. Υπάρχει ένα ενιαίο προπονητικό πλάνο τόσο από την K10 έως την K18. Δηλαδή, με βάση την προπονητική φιλοσοφία που έχουμε, δουλεύουμε τα παιδιά από την πιο μικρή ηλικία μέχρι τις πιο μεγάλες ηλικίες. Αυτά που πρέπει να δουλέψουν όσον αφορά την τεχνική, όσον αφορά την τακτική που αρχίζει και μπαίνει σιγά σιγά από την K14 και πάνω και σε απλές μορφές την K12. Γενικά όλο αυτό το πλάνο το ορίζουμε από την αρχή. Ο κάθε προπονητής έχει τα βασικά τα οποία πρέπει να πάνω σε αυτά να στηριχθεί, έτσι ώστε και μετά να καθοδηγήσει τη δική του ομάδα. Και σε τακτά χρονικά διάστημα μιλάμε με τους προπονητές, ακούω τους προβληματισμούς τους, συζητάμε τι προβλήματα υπάρχουν, προσπαθώ να είμαι κοντά σε όλα τα μάτς και έχουμε μεγάλη στήριξη τόσο από τη διοίκηση
όσο και από τους υπεύθυνους της Ακαδημίας που έχει ορίσει η διοίκηση για να είναι μαζί μας. Κότσα, δούμε όμως και το κεφάλαιο αντρική ομάδα που είδαμε φέτος και παιδιά της Ακαδημίας να συμμετέχουν στην πρώτη ομάδα σε μάτς γάμα εθνικής κατηγορίας. Ναι. Όπως ήταν ο Γκίζος και κάποια ακόμα παιδιά. Και άλλα που δεν κατάφεραν να αγωνιστούν τα είχαν καλέσει. Στο μέλλον υπάρχει πιθανότητα, σύμφωνα όπως το βλέπετε εσείς, να δούμε και περισσότερους παίκτες από την Ακαδημία της Μικόνου να συμμετέχουν στην πρώτη ομάδα. Ναι. Κοιτάξτε, είναι πολύ θετικό. Ναι, όντως φέτος είδαμε κάποια παιδιά στις αποστολές. Μάλλον όχι κάποια παιδιά, πέντε παιδιά ήταν σε κάθε αποστολή μαζί με την ομάδα. Και στα παιχνίδια που έγιναν, κάποια από τα παιδιά αυτά πήραν και συμμετοχή. Το πρόβλημα που υπάρχει εδώ πέρα είναι ότι οι περισσότερες ομάδες και κυρίως αυτές οι ομάδες που είναι στην επιρροτική Ελλάδα, οι μικροί τους μέσα σε εισαγωγικά, είναι το 2001 και το 2002. Εμείς δεν έχουμε δυνατότητα, ούτε και το 3 δηλαδή ακόμα, να έχουμε στην ομάδα, γιατί είναι τα παιδιά αυτά που έχουν φύγει από τη Μύκονο και πάνε να σπουδάσουν. Δηλαδή είχαμε την ΚΑΠΑ 18 δύο φορές πρωταθλήτρια Κυκλάδων, αλλά από αυτά τα παιδιά στο τέλος δεν έμεινε σχεδόν κανένας, γιατί όλοι αυτοί φύγανε, όλα τα παιδιά αυτά φύγανε να πάνε να σπουδάσουν, όπως πάνε όλα τα παιδιά όταν τελειώνουν το λύκειο. Και έχουμε συνέχεια εδώ παιδιά της ΚΑΠΑ 18, δηλαδή φέτος είχαμε το 4 και το 5, που για τη ΓΑΜΑ Εθνική δεν είναι ακόμα έτοιμη ποδοσφαιρικά, αλλά προσπαθούμε όσο γίνεται καλύτερα. Coach, υπάρχουν νησιά τα οποία είναι έχουν μεγαλύτερο πληθυσμό από το νησί της Μυκόνου. Όμως η Μύκονος έχει καταφέρει στις ακαδημίες και έχει αρκετά παιδιά, βασικά πολλά παραπάνω παιδιά από όσο θα περίμενε κανείς στις ακαδημίες. Θέλαμε να σχολιάσω και πάνω σε αυτό. Καταρχάς να σας πω, πριν σας απαντήσω αυτήν την ερώτηση, κάτι το οποίο το ξέρουμε όλοι που είμαστε στη Μύκονο. Νομίζω ότι φέτος στη Μύκονο είναι μια ονειρεμένη χρονιά για τον αθλητισμό, γιατί αν πάρουμε ως παράδειγμα, καταρχήν ήταν πολύ σημαντική επιτυχία η παραμονή της αντρικής ομάδας στη ΓΑΜΑ Εθνική με τα δεδομένα αυτά και τη δυσκολία που είχε η ομάδα με τα ταξίδια. Επιπλέον είχαμε τις επιτυχίες της ομάδας του μπάσκετ, η οποία ανέβηκε στη Β' Εθνική. Είχαμε την επιτυχία της γυναικείας ομάδας, η οποία και αυτή ανέβηκε στη Β' Εθνική. Ο Στίβος, από ό,τι βλέπω, συμμετέχει και με μεγάλες επιτυχίες, έχει πάρα πολλά παιδιά, φέρνει πολλούς βαθμούς και γενικά ακούγεται πάρα πολύ καλά γενικώς στην Ελλάδα. Και το ποδόσφαιρο, όπως λέτε και εσείς, η Ακαδημία αριθμεί 250 παιδιά, συν πλην ανάλογα την εποχή, γιατί όπως ξέρετε κάποιες εποχές έχουμε λιγότερα και κάποιες περισσότερα παιδιά. Και το τελείωμα είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι και οι τέσσερις ομάδες, η ΚΑΠΑ 12, η ΚΑΠΑ 14, η ΚΑΠΑ 16 και η ΚΑΠΑ 18 είναι στην τελική φάση. Όσον αφορά την ερώτησή σας, ποιο είναι το μυστικό που είναι όντως το χειμώνα από πλευράς πληθυσμού, η Μύκονος δεν είναι μέσα στα μεγαλύτερα νησιά, είναι ότι πολλοί κόσμος θέλουν να ασχοληθούν τα παιδιά του με αθλητισμό, δείχνουν εμπιστοσύνη στα αθλήματα αυτά που θέλουν να δώσουν εμπιστοσύνη. Δεν είναι και πάρα πολλά τα αθλήματα, έχουμε τις επιλογές εδώ του μπάσκετ, του στίβου και του ποδοσφαίρου και τα κορίτσια νομίζω τριεθνική. Το βόλεϊ σιγά σιγά αρχίζει τώρα να γίνεται και εύχομαι και άλλα αθλήματα να προχωρήσουν, συν το στίβο δηλαδή που ήδη υπάρχει. Είναι μεγάλη επιτυχία αυτό, που ασχολούνται πάρα πολλά παιδιά. Coach, αναμένεται να γίνει και ένα τουρνουά K10 στη Σύρο. Το σχόλιο σου πάνω σε αυτό πιστεύω θα βοηθήσει σε ό,τι αφορά πιο πολύ τη διασκέδαση και να αποκτήσουν κάποιες εμπειρίες και παιδιά αυτών των ηλικιών, 8 έως 10 ετών. Για μένα κάθε αγώνας μικρών ηλικιών και κάθε τουρνά είναι κάτι πολύ σημαντικό και κάτι πολύ θετικό. Βέβαια η εποχή που γίνεται τον Ιούλιο, όπως ξέρετε, είναι λίγο δύσκολη εποχή, τόσο πλευράς των γονέων, γιατί ασχολούνται με τις δουλειές επαγγελματικά κλπ. Αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε, όπως κάνουμε πάντα, να έχουμε μια ομάδα να παρουσιαστεί και να συμμετέχει στο τουρνουά αυτό, το οποίο είναι κάτι πολύ σημαντικό που το διοργανώνει η ΕΠΣ Κυκλάδων. Όπως επίσης θέλω να πω ότι η ΕΠΣ Κυκλάδων τελευταία χρόνια βοηθάει
μάλλον έχει μεγάλη βάση δίνει στα τμήματα υποδομών, γιατί αυτό που γίνεται εδώ με τα πρωταθλήματα K10, K12, 14, 16, 18, δεν νομίζω ότι θα το βρούμε σε πολλούς νομούς με τόσα πολλά πρωταθλήματα. Ξέρω και εγώ από τι γίνεται ΡΑΜ του Φθιότητα, δύο πρωταθλήματα αναπτυξιακά γίνονται. Δύο ή τρία, νομίζω δύο είμαι σίγουρος. Δεν ξέρω αν υπάρχει και τρίτο. Εδώ πέρα σας είπα για 10 πρωταθλήματα, 5 πρωταθλήματα πριν εγώ. Και μάλιστα σε μια περιοχή που είναι προβληματική όσον αφορά τις μετακινήσεις. Γιατί οι ομάδες δυσκολεύονται με τα ταξίδια. Άρα είναι κάτι πολύ σημαντικό από την πλευρά της ΕΠΣ και αυτή η διοργάνωση. Coach, θα θέλαμε και το σχόλιο σου. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο η ομάδα έχει αγώνα η ομάδα της ΜΚΤΗΣ, της ΕΠΣ Κυκλάδων, yeah. Όπου υπάρχουν και παίχτες από τη Μύκονο που πρωταγωνιστούν κιόλας. Το σχόλιο για το συγκεκριμένο αγώνα απέναντι στο Ηράκλειο, αν θυμάμαι καλά. Για τα δικά μας τα παιδιά, οι οποίοι είναι ο Τσελάι, ο Ρουστέμι και ο Ασράμ που έχουν κληθεί στη ΜΚΤΗ, είμαστε πολύ περήφανοι. Σίγουρα θα μπορούσαν να είναι και άλλα παιδιά εκεί, αλλά εντάξει, όπως είπαμε, είναι η ΜΚΤΗ. Σίγουρα πρέπει ο προπονητής να επιλέξει και από όλες τις ομάδες, γιατί και άλλες ομάδες έχουν πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και καλά κάνει. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στον προπονητή και στην ΕΠΣ, στη διοίκηση της ΕΠΣ για τη συμπαράσταση στα παιδιά. Όλους τους υπεύθυνους που συμμετείχαν σε αποστολές, οι οποίοι ήταν πάνω στα παιδιά και βοηθούσαν και διευκολύναν για όλες τις δραστηριότητες. Και από ό,τι είδα εγώ, ότι στο γήπεδο μέσα ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Ακόμα θα έλεγα ότι είχαμε και πάρα πολύ καλή ομάδα στην K15, αλλά νομίζω ότι δύο άτυχες στιγμές στο μάτς που είδα που χάσαμε 4-1, το οποίο έγινε ισοφάριζε σε κάπως με ένα λάθος τη στιγμή στιγμαίο, και εκεί που πήγε να γίνει το 2-1 είχαμε δοκάρι, μετά φάγαμε τον γκολ. Ξέρετε, σε αυτή την ηλικία λίγο να σε πάρει από κάτω δεν είναι εύκολο να ξαναεπιστρέψεις, αλλά νομίζω ότι και οι δύο ομάδες παρουσιάσανε πάρα πολύ καλή εικόνα και η K17 φυσικά παραμένει και είμαι σίγουρος, πιστεύω ότι θα περάσουμε στην επόμενη φάση και το εύχομαι. Και αυτό είμαστε άξιοι συγχαρητήριων όλα τα σωματεία, οι παράγοντες, γιατί για να υπάρχουν αυτά τα παιδιά χρειάζεται η στήριξη των παραγόντων, των ομάδων, η δουλειά των προπονητών και η διάθεση των ίδιων των παιδιών και των γονιών τους που τα βοηθούν και τα σπρώχνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Coach, και να κλείσουμε μια ευχή για καλό καλοκαίρι. Και να μας πείτε και τους στόχους αν υπάρχουν για τα Final Four. Ναι. Καταρχήν τα Final Four και μετά το καλοκαίρι. Για τα Final Four, εντάξει, θέλουμε να πούμε, καταρχήν είμαι πολύ ευχαριστημένος, σας είπα και πάλι, που περάσαμε και στις 4 κατηγορίες τις ηλικιακές. Προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση και τον πρόεδρο, τον κύριο Κουκά, τον Αλέξανδρο, που με στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια εμένα και είμαι στην ομάδα. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και το χορηγό μας στην Ακαδημία, τον κύριο Σαμάτη Δακτυλίδη, ο οποίος με αυτά που μας παρέχει και εμένα προσωπικά αλλά και στην Ακαδημία. Όλους τους υπεύθυνους των Ακαδημιών, οι οποίοι είναι κοντά μας, δίπλα μας και μας στηρίζουν και μας βοηθούν στις αποστολές και σε οτιδήποτε. Στα κορίτσια που είναι στη γραμματεία, που και αυτά δίνουν το δικό τους αγώνα για να η Ακαδημία να λειτουργήσει. Και τέλος, σε όλα τα παιδιά τα οποία ασχολούνται και προσπαθούν για το καλύτερο δυνατό. Και φυσικά ο στόχος μας από τη στιγμή ήταν να περάσουμε αρχικά. Όταν λοιπόν περνάς, μετά είναι κάτι καλύτερο. Οπότε έχουμε και στις 4 κατηγορίες το στόχο να περάσουμε στον τελικό καταρχήν. Και αν τα καταφέρουμε ως εκεί, να πάρουμε και το πρωτάθλημα. Αλλά εγώ θα έλεγα, χωρίς να φανεί αυτό ως ητοπάθεια, ότι για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό που έχει γίνει μέχρι τώρα. Και ας γίνει ό,τι πει η τύχη, ό,τι πει ο Θεός της μπάλας ή ό,τι φέρει προσπάθεια των παιδιών, εγώ θα είμαι ευχαριστημένος. Ελπίζω να πάμε καλά. Το καλοκαίρι για μας δεν θα υπάρχει για αρκετό διάστημα, γιατί θα ξεκινήσει ο σχεδιασμός για την επόμενη χρονιά σύντομα. Να δούμε τις εξελίξεις στην πρώτη ομάδα, πώς θα οργανωθεί. Να δούμε αν θα ισχύσει τη K19 αυτό που έλεγε η ΕΠΟ σε σχέση με τον προγραμματισμό. Τις αλλαγές στις ηλικιακές κατηγορίες, γιατί φέτος θα έχουμε αλλαγές στις ηλικίες. Και θα γίνει ο νέος προγραμματισμός για την επόμενη χρονιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, coach.
καλό καλοκαίρι, καλή χρονιά και καλές επιτυχίες. Εγώ ευχαριστώ και εσάς για τη δουλειά που κάνετε. Το καλό καλοκαίρι θα σας το πω στο Final Four, ούτως ή άλλως θα ξανασυναντηθούμε πάλι και σε όλο τον κόσμο εύχομαι τα καλύτερα και ξαναλέω και πάλι συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, στους αθλητές μας που περάσαν τις ομάδες μας στους υλικούς και θέλω να ευχηθώ και στη Μεικτή το Σάββατο να καλή επιτυχία στα παιδιά και στον προπονητή και στη διοίκηση να περάσει η ομάδα μας στην επόμενη φάση. Είναι κάτι το οποίο θα μας κάνει περήφανο σε όλες τις Κυκλάδες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.